Περάσουμε και στον επόμενο μιλητή μας, τον κύριο Άγγελο Κασίμη. Ο κύριος Κασίμης είναι Διευθυντής Λειτουργίας και Διαχείρισης Παραγωγής στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Δραστηριοποιείται 15 χρόνια στον κλάδο, πάνω στην κατασκευή και στη λειτουργία ολικών πάρκων. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΛΕΤΑΕΝ. Ασχολήθηκε με την υλοποίηση του πρώτου repowering στην Ελλάδα. Και συμμετείχε και στην πολύ όμορφη δράση που πραγματοποιήθηκε τα περασμένα Χριστούγεννα στο Μήλο των Ψωτικών, σε συνεργασία με το Δήμο Τρικάλων και τη ΡΑΕ, όπου, όπως αναφέρθηκε και στην αρχή της ημερίδας, παλιά πτερύγια της ΔΕΗ μετατράπηκαν σε παγκάκια. Οπότε ο κύριος Κασίμης θα μας μιλήσει για αυτή την εμπειρία του πρώτου repowering στην Ελλάδα. Ο λόγος σε εσάς, κύριε Κασίμη. Μας ακούει ο κύριος Κασίμης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Και να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να συμμετέχουμε σε αυτή την ημερίδα για το Λιπάρο για την ανακύκλωση. Μαζί σας θα μοιραστώ την πορεία που πραγματοποιήσαμε την πρώτη ριζική ανακαίνιση του εξοπλισμού των παλαιών ανεμογεννητριών παλαιών ολικών πάρκων τα προηγούμενα χρόνια με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Θα μοιραστώ την παρουσίαση μαζί σας και θα σας μιλήσω λίγο ότι πρώτα θα μιλήσουμε για τη γεωγραφική κατανομή των παλαιών πάρκων, δηλαδή που βρίσκονταν στην ελληνική επικρατεία, τα στάδια που ακολουθούσαμε για να πραγματοποιηθεί αυτό το repowering, τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε καθ' όλη την διαδικασία, τους τρόπους που καταλήξαμε για να βρούμε τους συνεργάτες μας για να υλοποιήσουμε το έργο του repowering, τις επιλογές που έχει κάποιος ο οποίος υλοποιεί αυτή τη διαδικασία προκειμένου να διαχειριστεί τον παλαιό εξοπλισμό των ανεμογεννητριών και θα δούμε βέβαια αρκετές φωτογραφίες από τα παραδείγματα των αποξηλώσεων και του repowering σε όλα αυτά τα υλικά πάρκα. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες είναι μια εταιρεία η οποία ήταν η πρωτοπόρο στην Ελλάδα και κατέστησε το πρώτο αιωλικό πάρκο στις αρχές της δεκαετίας του 90. Οπότε, κλείνοντας το κύκλο ζωής του εξοπλισμού πέραν της 20ετίας, φτάσαμε λοιπόν στην πρόκληση να προχωρήσουμε στο repowering του εξοπλισμού. Αυτή η διαδικασία ξεκίνησε μετά το 2010 και ολοκληρώθηκε μέχρι το 2018, όπου από εκεί και πέρα πλέον προχωρήσαμε στην εγκατάσταση των νέων ολικών πάρκων στις ίδιες περιοχές που βρισκόντουσαν τα παλαιά. Να πούμε ότι τα παλιά ολικά πάρκα που ανακαινίστηκε ριζικά ο εξοπλισμός τους ήταν διάσπαρτα στα νησιά του Αιγαίου. Παραδείγματος χάρη ήταν στην Χίο, στη Λίμνο, στη Σάμο, στην Ικαρία, στην Κάρπαθο. Συνολικά είχαμε 101 θέσεις ανεμογεννητριών, οι οποίες πλέον με το repowering φτάσαμε να τις κάνουμε μόλις 23. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η ορίμανση και η εξέλιξη της τεχνολογίας στα αιωλικά πάρκα είναι πάρα πολύ μεγάλη και αν σκεφτούμε επίσης το γεγονός ότι παλιότερα η μεγαλύτερη ισχύ των ανεμογεννητριών ήταν 500 kW, ενώ σήμερα τέτοιο νούμερο δεν υπάρχει στην παραγωγή. Κατά μέσο όρο, η εγκαταστημένη ισχύ κάθε ανεμογεννήτρια σημαίνεται πλέον στα 2 με 3 MW. Στη συνέχεια, έχουμε χωρίσει το repowering σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορά την αποξήλωση του εξοπλισμού, κατά την οποία αποξηλώνονται και διαχειρίζονται τα υλικά που είναι πάνω από το έδαφος. Μιλάμε για τις ανεμογεννήτριες και πιθανώς και τα ενιαία δίκτυα, όπου σε αυτή την περίπτωση αποξηλώνονται οι πυλώνες, οι νασέλες, τα καλώδια, οι μετασχηματιστές, καθώς και τα πτερύγια. Το δεύτερο στάδιο, στην πρώτη φάση υλοποίησης, είναι η αποξήλωση των βάσεων, που είναι οι αφανείς υποδομές των φρεατίων και των καλωδίων που βρίσκονται μέσα στο έδαφος. Το τρίτο μέρος είναι η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, η οποία γίνεται στις θέσεις των παλιών ανεμογεννητριών, οι οποίες πλέον δεν υπάρχουν, καθότι είπαμε ότι έχει μειωθεί κατά πάρα πολύ το πλήθος των ανεμογεννητριών με το repowering και σε πάρα πολλές περιπτώσεις, σύμφωνα με την νομοθεσία και την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, έχουμε κληθεί να προχωρήσουμε σε διάφορες δράσεις αναδάσωσης, είτε στην ίδια περιοχή, είτε σε μια ευρύτερη περιοχή του έργου.
Το δεύτερο στάδιο δεν έχει κάποια έκπληξη. Είναι η εγκατάσταση πλέον του νέου πάρκου στις ίδιες θέσεις, η οποία στην ουσία ταυτίζεται με μια εγκατάσταση ενός νέου αιωλικού πάρκου. Οι προκλήσεις τις οποίες είχαμε να αντιμετωπίσουμε σε αυτήν όλη τη διαδικασία του repowering, πρώτον ήταν ότι επειδή βρισκόταν σε νησιωτικές περιοχές, είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχουν ελλείψεις στις υποδομές. Υπήρχαν ελλείψεις εγκαταστάσεις που ήταν αδειοδοτημένες και πιστοποιημένες για τη διαχείριση του εξοπλισμού. Υπήρχε η έλλειψη τόσο του εξοδικευμένου προσωπικού που χρειάζεται σε μια τέτοια διαδικασία. Αν βάλουμε σε αυτή την εξίσωση και ότι τα νησιά μας, λόγω της απομακρυσμένων περιοχών που βρίσκονται, εξαρτώνται πάρα πολύ οι θαλάσσιες συγκοινωνίες από τις καιρικές συνθήκες, καταλαβαίνετε ότι όλες οι εργασίες και οι μεταφορές και ο χρόνος απόκρισης πιθανών υλικών ή μηχανημάτων έργων ή ακόμα και προσωπικού αποτελούσε ένα πονοκέφαλο για να ολοκληρώσουμε την διαδικασία μας. Τέλος, αν θα μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι ότι το ρυπάμε στην ουσία, μάλλον η αποξήλωση του εξοπλισμού των ανεμογεννητριών, επί της ουσίας έχει τις ίδιες δυσκολίες και προβληματισμούς με την εγκατάσταση ενός νέου υλικού. Εννοώ ότι ο παράγοντας της έντασης του ανέμου είναι ένα καθοριστικό πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε σχέση με την αποξήλωση του εξοπλισμού. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για την καταλληλότερα των φορέων αποξήλωσης, δηλαδή για των συνεργατών μας. Δύο πράγματα εξετάζουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Το πρώτο είναι η τεχνική επάρκεια της εταιρείας η οποία προχωράει στις αποξηλώσεις των ανεμογεννητριών, όπου της ουσίας το ζητούμενο είναι να υπάρχει αντίστοιχη εμπειρία με την ανέλυση των μηχανών. Και πολύ περισσότερο εδώ να τονίσουμε ότι αποξηλώνοντας ανεμογεννήτριες, οι οποίες είναι 20 χρόνια, 30 πίσω σε τεχνολογία, καταλαβαίνετε ότι τα συνεργεία σήμερα δεν έχουν αυτήν την εμπειρία των ειδικών προβλημάτων ή ιδιαιτερότητων που είχαν οι τότε ανεμογεννήτριες, οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στην επιλογή του συνεργείου που θα το κάνει. Δεύτερο σημαντικό κομμάτι είναι ότι καθ' όλη αυτή τη διαδικασία πρέπει να έχουμε ελέγξει ότι στα σημεία τα οποία θα πάνε οι ανεμογεννήτριες, πάει ο εξοπλισμός, είναι τόσο πιστοποιημένοι και αδειοδοτημένοι οι φορείς περιβαλλοντικά για να διαχειριστούμε αυτά τα κομμάτια. Στο σημείο αυτό θα μιλήσουμε τώρα για τις επιλογές διαχείρισης των αποξηλωμένων υλικών. Αποξηλώνοντας μια ανεμογεννήτρια, το πρώτο πράγμα που μπορεί κάποιος να εξετάσει είναι η εμπορική προσέγγιση του θέματος. Δηλαδή, υπάρχουν σε όλο τον κόσμο δευτερογενείς αγορές όπου μπορεί κάποιος να δώσει προς πώληση τις ανεμογεννήτριες. Αυτές μπορούν να φτάσουν σε ένα τέτοιο προορισμό της δευτερογενείς αγοράς, είτε στην κατάσταση που είναι από την αποξήλωση, που πιθανώς θα έχουν κάποια λειτουργικά προβλήματα, είτε να προηγηθεί με μια μίνι επισκευή, θα έλεγα, ώστε να καθιστούν τις ανεμογεννήτριες 100% λειτουργικές. Η δεύτερη προσέγγιση που μπορεί να έχει κάποιος είναι να σπάσει τον εξοπλισμό σε επιμέρους ανταλλακτικά και πάλι να το διαθέσει στην αγορά, όπου υπάρχουν σίγουρα περιοχές οι οποίες έχουν ακόμα σε λειτουργία τέτοιου είδους ανεμογεννήτριες, τα παλιά μοντέλα δηλαδή. Διαφορετικά, η προσέγγιση είναι να οδηγηθεί όλος αυτός ο εξοπλισμός σε scrap, είτε εκμεταλλευόμενος το βάρος, να το πούμε έτσι, του χάλιβα, και στη συνέχεια βέβαια για τα πτερήγια υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχουν αδειοδοτημένοι φορείς, οι οποίοι τα διαχειρίζονται με πάρα πολύ προσοχή. Μία τέταρτη επιλογή, η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και εδώ πρέπει να χαιρετήσω την πρωτοβουλία της ΕΛΕΤΑΕΝ σε συνεργασία με το Δήμο Τρικάλων, είναι η εναλλακτική χρήση αυτών των υλικών. Δηλαδή, μπορούν μέρη της ανεμογεννήτριας να χρησιμοποιηθούν σε τέτοιο τρόπο ώστε να φιλοποιηθούν από την κοινωνία. Και ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό που έγινε το περασμένο Δεκέμβριο στο Χριστουγεννιάτικο χωριό του Δήμου Τρικάλων, όπου με τρία φτερά έγιναν παγκάκια και κάποιες σημάνσεις μέσα στο Χριστουγεννιάτικο χωριό, το οποίο να το πούμε πάρα πολύ, να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς το Δήμο που μας έδωσε αυτή την ευκαιρία να συνεργαστούμε μαζί του και είχε πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Να πούμε λίγο αρχικά ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τα πάρκα μέσα στο πεδίο. Αρχικά αυτό που πρέπει να κάνει κάποιος είναι να ελέγξει την προσβασιμότητα αυτών των υλικών πάρκων για να δούμε εάν τη σημερινή χρονική περίοδο που πάμε να κάνουμε τις αποξηλώσεις είναι δυνατή η πρόσβαση μεγάλων μηχανημάτων.
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να διαβάσουμε και την αντίστροφη πορεία της πρόσβασης, διότι στο αγγλικό στάδιο δεν εξετάστηκε ποτέ αν ο εξοπλισμός μπορεί να φύγει με αντίθετη φορά από την προσέγγιση του πάρκου. Το δεύτερο κομμάτι που κάνουμε είναι να αποξηλώνουμε τον εξοπλισμό, όπου τον αποθηκεύουμε προσωρινά είτε εντός του πάρκου ή σε κάποιο άλλο κοντινό σημείο, και μετά στη συνέχεια, για τη δική μας περίπτωση, αυτός μεταφέρεται με θαλάσσια μέσα προς το τελικό τόπο διαχείρισης αυτών. Για τα μεν πτερύγια πηγαίνουν σε συγκεκριμένους τόπους διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων και διαφορετικά πηγαίνει σε αντίστοιχα κέντρα για την εκποίηση του χαλήμπινου εξοπλισμού. Κατά τον ίδιο τρόπο γίνεται και η μεταφορά όταν το σύνολο του εξοπλισμού μεταφέρεται σε δευτερογενείς αγορές. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε κάποιες φωτογραφίες από την αποξήλωση των παλιών αιωλικών πάρκων. Βλέπετε ότι η τακτοποίηση των υλικών μέσα στο πεδίο γίνεται με τον ίδιο τρόπο με την ανέγερση μιας ανεμογεννητρίας. Στη συνέχεια εδώ βλέπετε ότι αυτό που είπαμε πριν για την αντίθετη φορά απομάκρυνσης από το χώρο, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα μέσα μεταφοράς σε ορισμένες περιπτώσεις. Στην πάνω αριστερά φωτογραφία βλέπετε οριακά την απομάκρυνση από το πεδίο. Και κάτω βλέπετε το φορτηγό, το οποίο στην ουσία είναι οπλισμός από τα θεμέλια που θα τα δούμε λίγο παρακάτω. Σε αυτές τις φωτογραφίες μπορείτε να δείτε ότι αρχικά γίνεται η θρημάτιση του θεμελίου και σταδιακά γίνεται το χτένισμα των προϊόντων αυτών και χωρίζονται σε σκυρόδερμα και σε οπλισμό. Εδώ βλέπετε τη διαλογή του οπλισμού μέσα από το θεμέλιο και στην συνέχεια αυτό το σκάμα καθαριστεί από τη βάση θεμελίωσης, γίνεται η πλήρωσή του με προϊόντα της ευρύτερης περιοχής και στη συνέχεια θα δούμε ότι η μορφή της πλατείας πλέον έχει αποκατασταθεί πλήρως, έχει γίνει προσέγγιση ώστε να αφομοιωθεί από το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον και η τελευταία φωτογραφία κάτω που βλέπετε τις δύο νέες ανεμογεννήτριες του repowering και στην ουσία το προστινό μέρος της φωτογραφίας είναι μια παλιά πλατεία η οποία βλέπετε ότι πλέον δεν ξεχωρίζει από το ευρύτερο περιβάλλον. Επόμενη διαφάνεια, αυτό αφορά την περίπτωση του rebound στην Κρήτη, για το υλικό πάρκο της Μονή το Πλού. Στην αριστερή φωτογραφία βλέπετε την κατάσταση του πάρκου αφού είχαν απομακρυνθεί οι ανεμογεννήτριες και παραμένουν οι πλατείες με τα παλιά θεμέλια των ανεμογεννητριών. Ενώ στη δεξιά οθόνη βλέπετε πλέον πώς είναι η σημερινή εικόνα, που έχουν απομακρυνθεί τόσο τα θεμέλια και πλέον υπάρχει συνέχεια του φυσικού περιβάλλοντος και στο χώρο που είναι οι πλατείες των παλιών ανεμογεννητριών. Εδώ βλέπετε μία περίπτωση, το παλιό αιωλικό πάρκο στα Ψαρά, όπου αρχικά είχαμε 9 ανεμογεννήτριες και πλέον έχουν αντικατασταθεί μόλις από 2 ανεμογεννήτριες ισχύως 900 κιλοβάτ και πλέον βρίσκεται σε λειτουργία και παραγωγή. Και την τελευταία διαφάνεια είναι η εναλλακτική χρήση των υλικών των ανεμογεννητριών, που ήταν η περίπτωση του Χριστουγεννιάτικου χωριού στα Τρίκαλα, το οποίο ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία. Και να σας πω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα είμαστε σε συνομιλίες με το Δήμο και θα υπάρχει και μια ακόμα πρωτοβουλία σε συνεργασία με την ΛΕΤΑΕΜ και τη ΔΕΗ Ανανέωσης μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω στα συμπεράσματα ότι τη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε ήταν ότι αρχικά δεν υπήρχε κάποια τεχνική διαδικασία προγενέστερη ώστε να υπάρχει οδηγός για εμάς. Ωστόσο, τηρώντας το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τους όρους των αποφάσεων των περιβαλλοντικών όρων του κάθε αιωλικού πάρκου ξεχωριστά, καταφέραμε και ολοκληρώσαμε με επιτυχία αυτή την διαδικασία, η οποία πλέον για μας αποτελεί μια πρώτη διαδικασία που θα ακολουθήσουμε και στα επόμενα πάρκα που θα προχωρήσουμε με το repowering. Το δεύτερο σημείο είναι ότι το repowering αποτελεί για μας, από την εμπειρία μας, μια εξίσου πολύ διαδικτική διαδικασία, αντίστοιχη της ανέγερσης ενός νέου αιωλικού πάρκου. Και πέραν των τρόπων διαχείρισης που υπάρχουν ήδη και προβλέπονται από την νομοθεσία, αποτελεί μεγάλη πρόκληση να υπάρχει ένας κεντρικός συντονισμός, ώστε να υπάρχουν πρωτοβουλίες για τον τρόπο εναλλακτικής διαχείρισης των πτερυγίων και όχι μόνο βέβαια των πτερυγίων, του συνόλου του εξοπλισμού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Παραμένω στη διάθεσή σας για πληροφορίες ή διευκρινήσεις, είτε τώρα ή όταν χρειαστεί με κάποιο email, το οτιδήποτε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κασίνη, για την τοποθέτησή σας. Αναμένουμε κι εμείς με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις υπόλοιπες δράσεις που αναφέρετε που, από τη ΔΕΗ ανανεώσιμε. Είναι γεγονός ότι το κοινό έχει αρκετές απορίες σχετικά με, το, με την διαδικασία του repowering που αναφέρατε. Όμως, καλύτερα να, τις, να σας τις θέσω στο τέλος της ενότητας.